Πάμε, εμείς μιλήσαμε νωρίτερα με την κυρία Μπαλού. Όπως έχουμε υποχρέωση, πρέπει να μιλήσουμε και με την άλλη πλευρά, με τον κύριο Τζίμερο, δηλαδή να δούμε τη δική του εκδοχή. Γιατί ο ίδιος δίνει μια άλλη εκδοχή. Καλημερίζουμε λοιπόν, κύριε Τζίμερο, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Για πείτε μας εσείς τώρα. Η κυρία Μπαλού πριν από λίγα λεπτά μας είπε ότι τη χτυπήσατε. Ναι. Ότι χειροδικήσατε εις βάρος της. Ισχύει. Περιέγραψε το σκηνικό με τις αφίσεις, αλλά λέει η κατάληξη ήταν αυτή. Και υπάρχουν επίσης αντίστοιχες επιβεβαιώσεις και από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Καράμερου, αλλά και από άλλους περιφερειακούς συμβούλους με αναρτήσεις τους χθες στα κοινωνικά δίκτυα, ότι όντως χειροδικήσατε. Να ξεκινήσουμε από αυτό και να δούμε το υπόλοιπο περί αφίσεων κτλ. Να σας πω, κυκλοφορούν κάποια βίντεο από χθες. Δεν τα είδατε. Το βίντεο, το ένα που κυκλοφορεί και που το δείχνουμε από κάτω, δεν δείχνει αυτό. Τι δείχνει? Δείχνει ότι σκίζεται κάτι αφίσες εκεί μπροστά στο έδρανο. Το βίντεο που πέφτουνε πάνω, με χτυπάνε. Δεν το είδαμε αυτό. Α, δεν το είδατε? Όχι. Κάντε ένα κόπο να το δείτε. Μισό λεπτό, εσείς πείτε μου, αφήστε τα βίντεο, πείτε μου εσείς, γιατί η κυρία Μπαλού λέει ότι χειροδικήσατε. Η γυναίκα είναι περιφερειακός σύμβουλος και πολιτικός στέλεχος. Είπα ότι έγιναν ακριβώς τα αντίθετα. Τι έγινε δηλαδή? Εγώ προσερχόμουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και διαπίστωσα μπαίνοντας ότι η τύχη του προθαλάμου της αίθουσας συνεδριάσεων, δηλαδή όχι εκεί που γίνεται η συνεδρίαση, υπάρχει ένας χώρος πριν που βγαίνουν και καπνίζουν και πίνουν καφέ, αυτή η τύχη ήταν γεμάτη από αφήσεις του πάμε. Ωραία. Όπως συνηθίζω να κάνω, τις ξεκόλλησα και τις πέταξα στα σκουπίδια. Γιατί δικιά σου δουλειά ήταν? Ναι, δικιά μου δουλειά είναι. Γιατί? Εσείς ως περιφερειακός σύμβουλος αποφασίζετε πού θα είναι αναρτημένο τι? Το 3%, προσέξτε, το 3% των πολιτών της Αττικής που εξέλεξαν τη δημιουργία ξανά με δύο συμβούλους στην περιφέρεια Αττικής, το έκαναν για να υποστηρίξουμε συγκεκριμένες θέσεις. Αν δηλαδή το ΚΚΕ έχει δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του για αντίσταση και πάλι κολλώντας τις αφίσεις του, έχω και εγώ το δικαίωμα να εκφράζω. Μην μείνουμε σε αυτό, εντάξει, για έγινε αυτό. Καθαρούς στίχους, okay. Ξεκολλώντας τις. Εντάξει, το δικαίωμα της έκφρασης των ιδεών δεν. Μην μείνουμε, ρε παιδιά, σε αυτό το γεγονός. Γιατί από εκεί ξεκίνησε. Να σας πω, με πήρατε για να σας πω τι έγινε. Λοιπόν, ο δημόσιος χώρος είναι χώρος όλων μας. Πληρώνεται από τα χρήματα των φορολογουμένων και οφείλει να είναι καθαρός και ευπρεπής. Και οφείλετε εσείς να ασκίζετε τις αφίσεις παράταξης. Επιλογή μου είναι να το κάνω ή να μην το κάνω, διότι η αφίση είναι σκουπίδι. Δηλαδή, όπως εσείς μπορείτε να πετάξετε για πολιτικούς λόγους ενδεχομένως τα σκουπίδια σας στο κτίριο εκείνο. Η αφίσα δεν είναι σκουπίδι, η αφίσα είναι τρόπος. Είναι απόφαση δική μου και δεν έχει καμιά σχέση με αυτοδικία που άκουσα από κάποιους, να μαζέψω τα σκουπίδια. Δεν θα πάει ο αστυνομικός να καθαρίσει τις αφίσες. Είναι αφίσω ρήπανση, λένε. Λοιπόν, εντάξει, πολύ σωστά, κάνετε αυτή την επιλογή. Ο νόμος και πολύ σωστά θεωρεί ότι η αφίσα είναι ρήπανση. Δεν κοιτάει το περιεχόμενο. Ναι. Δεν κοιτάει είναι του ΚΚΕ, της τράπεζας τάδε, ας πούμε, ή του τάδε τραγουδιστή. Σου λέει ότι απαγορεύεται να κολλάς αφίσες σε δημόσιο. Κάνατε αυτό που κάνατε λοιπόν. Στη συνέχεια. Λοιπόν, έκανα αυτό που έκανα. Γιατί παίρνετε το νόμο στα χέρια σας. Γιατί πλακωθήκατε μετά με την κυρία Μπαλού? Έτσι λέει, ότι χτυπήσατε. Συγγνώμη. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε βασικές έννοιες. Όχι, μπορούμε να καταλάβουμε απολύτως. Δεν πήρα το νόμο στα χέρια μου. Αλλά τι κάνει? Διότι την αφίσα δεν την ξεκολλάει ο αστυνομικός ή ο δικαστής. Την ξεκολλάει ο σκουπιδιάρης. Εγώ λοιπόν έκανα το σκουπιδιάρη. Έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω. Το βίντεο, αφού θέλετε να δούμε στο βίντεο, κύριε Τζίμερε, την αφήνετε κάτω στο πάτωμα μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων. Δεν μαζεύετε καμιά αφίσα, μόνο τη σκίζετε απλά. Και είναι πολιτική κίνηση και το καταλαβαίνουμε. Διαφωνείτε με το μήνυμα, διαφωνείτε με το κάθε μήνυμα κάθε αφίσα, δικαίωμά σα, αλλά δεν μπορείτε να εμποδίζετε την έκφραση των άλλων ανθρώπων. Πάλι δεν καταλαβαίνετε. Όχι, και εσεί δεν καταλαβαίνετε και διαλέγετε να καταλάβετε εκείνο που θέλετε εσεί. Διαφωνώ με το δικαίωμα οποιοδήποτε να κολλάει οτιδήποτε οπουδήποτε. Δικαίωμά σας. Έκανε το ίδιο ακόμα και αν ήταν αφίσα της δημιουργίας ξανά. Δικαίωμά σας. Να το ζωγραφίσω. Δικαίωμά σας, κύριε. Κύριε Ζήμερ, ελάτε να μας πείτε για το περιστατικό. Αυτό, εντάξει, αυτό που είπα το καταλάβατε. Διαφωνούμε. Έχουμε, ο καθένας έχει την άποψή του για αυτό που λέτε. Αλλά... αυτό που είπα, πάμε στο περιστατικό. Είστε πολύ σαφείς. Γιατί φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνετε την άποψή μου. Πάμε στο περιστατικό. Όχι, καταλαβαίνω. Πώς δεν την καταλαβαίνουμε την άποψή μου. Το ερώτημα είναι αν επιβάλλετε την άποψή σας. Η χώρα πρέπει να είναι καθαρή. Ναι, το ερώτημα, κύριε. Ο κοινός χώρος είναι το κοινό μας σπίτι. Σωστά. Τον πληρώνω και εγώ και ο κουκουέ. Ακριβώς. Οφείλει να είναι καθαρός. Τον πληρώνουν και οι άλλοι επομένως εκτός από εσάς. Και επομένως έχουν και αυτοί δικαίωμα χρήσης. Ναι. Το πληρώνει πάντα και αυτό χρήσης. Δεν μου δίνει το δικαίωμα χρήσης, δηλαδή να χρησιμοποιώ τον δημόσιο χώρο για να αναρτώ τις ιδέες μου. Και ή στην ηχορύπανση, κύριε Τζίμερε, θα καθαρίζετε φωνές? Δεν κατάλαβα. Στην ηχορύπανση θα καθαρίζουμε φωνές? Θα συζητήσουμε για το σύνολο της ρύπανσης χώρας.
Μα αυτό κάνει. Συγγνώμη, αλλά αυτό κάνει. Κύριε Τζίμερ, μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα εάν ισχύει. Μισό λεπτό. Εάν ισχύει. Η τύχη στην Ελλάδα που ονειρεύεται τη δημιουργία ξανά θα είναι τύχη. Τέλος. Η διακίνηση των ιδεών δεν θα γίνεται βανδαλίζοντας δημόσιους χώρους. Πάμε στο περιστατικό. Όποιος το κάνει αυτό θα πρέπει να υφίσταται τις συνέπειες του νόμου. Πάμε στο περιστατικό, ρε παιδιά. Τέλος. Εσείς κύριε Τζίμερ, με επιτρέπετε. Δεν είστε εδώ για να θέτετε ερωτήματα. Έχετε κατηγορηθεί και αποβληθήκατε από το Περιφερειακό Συμβούλιο για ξυλοδαρμό. Γιατί αποβληθήκατε? Γιατί ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποβληθώ. Γιατί? Τι συνέβη και αποβληθήκατε? Έγιναν ακριβώς τα αντίθετα. Ακριβώς. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι είναι εναντίον σας. Πάρτε το βίντεο που κυκλοφορεί και ζητήστε από τη Δουρόγω να το ζητήσω. Το βίντεο το οποίο καταγράφει το σύνολο. Η κυρία Μπαλού λέει ψέματα όταν λέει ότι χειροδικήσατε σβάρσες. Φυσικά λέει ψέματα. Δηλαδή το κουκουέ είναι η πρώτη φορά που λέει ψέματα. Και γιατί να δεχτώ ότι λέτε εσείς αλήθεια και όλοι οι υπόλοιποι ψέματα? Δεν να δείτε το βίντεο ποιος λέει την αλήθεια. Ποιο βίντεο? Εδώ την υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σας λένε ότι τους χτυπήσατε. Άνθρωποι συγκεκριμένα με το όνομα και την υπογραφή τους. Υπάρχουν επίσης οι υπόλοιποι οι οποίοι λένε ναι, όντως χειροδίκησε και εσείς μου λέτε λένε όλοι ψέματα. Δεν λένε όλοι ότι χειροδίκησα, λέει το κουκουέ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το κουκουέ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΠΑΣΟΚΑ. Βίντεο υπάρχει. Υπάρχει αυτό το βίντεο που λέτε εσείς. Ο οποίος είδε το περιστατικό από το Βέλγιο που είναι. Το βίντεο υπάρχει αυτό που λέτε εσείς. Το βίντεο πρέπει να υπάρχει. Όχι πρέπει, αν υπάρχει το έχετε δει. Βιντεοσκοπείται όλη η συνεδρίαση. Αλλά η Δούρου κάνει μοντάζ πριν ανεβάσει αυτά που θέλει. Πώς τώρα, δηλαδή, κύριε Τζίμερ, τώρα πήγε και έκανε μοντάζ. Υπερβολές μου φαίνονται αυτά που λέτε. Πήγε η Δούρου τώρα και έκανε μοντάζ να φανεί δεν ότι ο Τζίμερος δεν είναι. Στα προηγούμενα έκανε. Προηγούμενα έκανε και θέλω να μην κάνει. Τώρα αυτό. Μιλάμε για το συγκεκριμένο. Αυτό το βίντεο που επικαλείστε υπάρχει. Θέλετε να ακούσετε τι έγινε. Θέλετε ή δεν θέλετε? Πώς, γι' αυτό σας κάλεσα. Ωραία, σας λέω λοιπόν ότι μπήκα στην αίθουσα, κατέβασα τις αφίσες και επειδή είχα αργήσει, πήγα γύρω στις 5.30. Μάλιστα. Μπήκα στην αίθουσα, δεν ήταν κανένας στον προθάλαμο. Όπως ήταν την προηγούμενη φορά, πριν από 3 μήνες, ας πούμε, περίπου, που πάλι κατέβασα αφίσες και όρμησε ο Μανουσογιαννάκης του Κουκουένα με πνίξη, είπατε τίποτα γι' αυτό? Κάνατε, πήρατε τηλέφωνο του Μανουσογιαννάκη να ρωτήσετε τι έγινε? Ρωτήσατε κανέναν? Όχι, ε. Εσείς προτείνετε, δηλαδή, αν καλά καταλαβαίνω, επειδή διαφωνείτε με την ανάρτηση. Με την ανάρτηση, προτείνετε οι πολίτες στους δρόμους να ξυλοδέρνονται κατεβάζοντας τις αφίσες του άλλου. Αυτό προτείνετε? Καθόλου δεν προτείνω. Αυτή την πρακτική προτείνετε, αν καλά καταλαβαίνω. Σε εσάς προτείνω να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Και να παίρνετε. Αυτό δεν είναι δικιά σας δουλειά. Αν μου επιτρέψετε να σας πω, δεν είναι δικιά σας δουλειά. Σας προσλάβουμε εδώ για αρισυντάκτη. Λοιπόν, έχετε μια μανία η πολιτική. Έχετε μια μανία η πολιτική, κύριε Τζίμερ. Έχουν κάνει κι άλλοι. Το έχουν κάνει κι άλλοι παλιά. Αυτό και είναι στα αζήτητα. Κάτι πολιτικοί αρισυντάκτε παλιά έχουν πάει στα αζήτητα τη ιστορία. Μου φαίνεται ότι εκεί θα πάτε στο τέλο. Εσείς λοιπόν λέτε ότι λέει. Εσείς λέτε λέει ψέματα λοιπόν η κυρία Μπαλού ότι εδάρει. Ψέματα, μάλιστα. Πρέπει να το αποδείξετε όμως. Πρώτα αποδείξετε ότι λέει ψέματα ο άλλος. Δεν κατάλαβα. Ο άλλος που καταγγέλλεται τον δύρατε, πρέπει εσείς να αποδείξετε ότι λέει ψέματα. Δεν έχει κανένα λόγο η κυρία Μπαλού. Είστε στη θέση μου, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν μπαίνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο και κάθομαι. Και περνάνε 20 λεπτά. Μα το είπατε, κύριε Τζίμερ, το καταλάβατε. Περνάνε 20 λεπτά. Τα 20 λεπτά δεν σας τα είπα. Περνάνε 20 λεπτά. Και παρακολουθώ τη συνεδρίαση. Κάποιος λοιπόν από αυτούς θα βγει και έξω για να καπνίσει ενδεχομένως, είδε ότι έλειπαν οι αφίσες του Πάμε και ήρθε ένας του Κουκουέ, ο οποίος δεν ήταν περιφερειακός συμβούλος, δηλαδή το Κουκουέ φέρνει διάφορους τραμπούκους να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις. Αφέρνει και τραμπούκους στο περιφερειακό συμβούλιο το Κουκουέ. Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Κύριε, μάλιστα, πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε άλλα θέματα. Ήρθαν λοιπόν στη θέση μου, ήρθαν στη θέση μου, με έβριζαν, με έσπροχναν και με απειλούσαν. Θα δούμε το βίντεο και θα το δει και ο κόσμος για να κρίνει, κύριε Τζίμερ. Αυτό που εκεί σας δείχνει να σκίζεται και να πετάνε κάτω. Να σας πω, να σας πω. Και ένα κόμμα έχει μέλη τραμπούκους. Τώρα που λέω την άποψη μου, θα δείτε το βίντεο. Είναι ακόμα μέλων τραμπούκους. Γιατί δεν περιμένετε να δείτε το βίντεο πριν υιοθετήσετε την άποψη? Το ίδιο είπαμε και στην κυρία Μπαλού. Το ίδιο είπαμε, αλλά δεν ακούτε. Ακούτε μόνο από το ένα αυτή. Το ίδιο τις είπαμε. Και το ίδιο της είπαμε. Και επίσης, γιατί ναι, αλλά υπάρχει... ο Σκάι όμως. Ακούτε από το δεξί αυτή. Ο Σκάι έβαλε τίτλο. Κύριε Τζίμερ. Γρονθοκόπησε την Παλούρη. Υπάρχει εντάξει, καταγγελία. Εμείς δεν είμαστε ο Σκάι πρώτα απ' όλα. Είμαστε εργαζόμενοι στο Σκάι, δεν είμαστε ο Σκάι. Μας μπερδεύετε. Είμαστε δύο εργαζόμενοι εδώ. Λοιπόν, επειδή μιλάω στο Σκάι, δεν μιλάω σε εσάς. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω. Να επιλέγετε σε ποιους μιλάτε. Υπάρχει καταγγελία. Είστε πολιτικό. Ακούστε, κύριε Τζίμερ. Είστε πολιτικό πρόσωπο. Ακούστε. Γιατί κάνατε γαργάρα.
Είστε πολιτικό πρόσωπο. Κύριε Τζίμερ, αφού σας κύριε Τζίμερ, δεν καταλαβαίνετε ότι σας φιλοξενούμε για να πείτε την άποψή σας. Είστε πολιτικό πρόσωπο. Έχετε αδυναμία κατανόησης. Είναι φανερό. Όταν ο άνθρωπος τον βγάζει και δεν καταλαβαίνει τον βγάζει για να πει την άποψή σου και για να είσαι ισορροπημένος δημοσιογραφικά, δεν αντιλαμβάνετε. Έχει πρόβλημα αντίληψη. Κλείστε τον κύριο Τζίμερο και πάμε λοιπόν σε άλλα θέματα γιατί έχουμε σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε. Παρακαλώ, ευχαριστούμε κύριε Τζίμερ. Καλημέρα σας. Ασχολούμαστε με τον κύριο Τζίμερο που δεν αντιλαμβάνει το άνθρωπος. Το βγάλαμε εδώ να πει την άποψή του. Όπως είχαμε υποχρέωση. Απλά τα πράγματα. Και κάθεται και βρίζει τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν και το πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχει ένα πολιτικό πρόσωπο, περιφερειακό σύμβουλο. Το οποίο κατηγορείται από άλλα πολιτικά πρόσωπα ότι έδιρε. Εξαιτίας αυτού αποβάλλεται από το περιφερειακό σύμβουλο. Ακριβώς. Τελεία, παύλα. Οι απόψεις ακούστηκαν. Έτσι είναι.